Άρα λοιπόν ήμασταν 14, να πούμε μια κουβέντα εγώ να τελειώνω και να συνεχίσουμε. Ήμασταν 14, έχουμε απαρτία. Λοιπόν, κηρύσσει την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια να πούμε η εισήγηση υποτίθεται έκτακτα, όχι έκτακτα, το είχαμε πρώτο στην πλήρη διάταξη. Πρώτο θέμα στην πλήρη διάταξη είχαμε να πούμε για ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Γραπτό μα είχε πει την άλλη φορά για κάποιε αποφάσει του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν υλοποιούνται. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ένα από του λόγου που δεν βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα ήταν γιατί έπρεπε να ενημερώσει και 8 αποφάσει του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν υλοποιούνται από τον Δήμαρχο. Γι' αυτό και δεν ήρθε σήμερα, γιατί δεν ήταν έτοιμο να απαντήσει, να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία γενικότερα. Λοιπόν, και ο δεύτερο είναι αυτό ακριβώ που είπε ο Στάμο τώρα για τα χωράφια που βγαίνουν σε πληστηριασμό στι 4 του μηνό. Εγώ τώρα το πήρα στα χέρια μου, σήμερα το πήρα και εγώ το κατασκητήριο. Άρα λοιπόν, κηρύχθηκε η έναρξη, συζητήθηκε το θέμα τη ΒΠΑΦΑ να βγει ψήφισμα καταγγελία. Το ψήφισμα καταγγελίας το κατέθεσε εν μέρη το ένα σκέλος, ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Το πρώτο σκέλος, κύριε Στάμο, εγώ θα έλεγα ότι μπορείτε να το, αν το έχετε έτοιμο, να το καταθέσετε εδώ πέρα στα πρακτικά, να πούμε να γραφτεί ή να ολοκληρωθεί μαζί με το δεύτερο σκέλος, και να ολοκληρωθεί μαζί με το δεύτερο σκέλος που έχει ο κύριος Γεωργουλόπουλος, αφού είστε και ο συγκεκής. Λοιπόν, στα πρακτικά θα γραφτεί ότι... Πέμπτη απόφαση για ψήφισμα. Ότι... Ναι, θα το πάρω εγώ σε ψηφοδέλτιο. Το πρώτο θέμα μένει απ' έξω και πάμε στο δεύτερο θέμα. Αναβάλλεται. Το πρώτο θέμα αναβάλλεται. Το πρώτο θέμα για την ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Στην μέρησα διάταξη για να το κατανοούμε. Αναβάλλεται όλα τα θέματα, συζητείται αυτό και ψήφισμα η καταγγελία για την απουσία του Δημάρχου. Τώρα. Όχι, εγώ θα βάλω όλα τα θέματα να βάλω. Λοιπόν, ψήφισμα καταγγελία κατά τον Δημάρχο. Λοιπόν, το ένα το έχει ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Κύριε Γεωργουλόπουλε, ένα λεπτό. Κύριε Γεωργουλόπουλε. Λοιπόν, το ένα το σκέλος του κύριου Γεωργουλόπουλου είναι έτοιμο. Από το συμβούλιο του ΒΠΑΦΑ προς τον Δήμαρχο. Το εγκλήθηκε. Θα το διαβάσω τώρα εγώ. Το διάβασα αυτό. Όχι, να το πάρω, το θέλω σε μένα εδώ. Γι' αυτό θα είναι και απόφαση του Ολόνου Μισόγου. Ναι, αλλά δεν έχει τις υπογραφές των μελών του ΔΣ της ΒΠΑΦΑ. Ωραία. Εδώ είναι και έτοιμα προσωπικά. Για να τεθεί προς ψήφιση για την έκριση. Και την συμπλήρωση. Γιατί τότε εμείς όταν συνδυάσαμε, ωστά από 5 μέρες, δεν γνωρίζαμε ότι 4 Δεκεμβρίου από την Ελλάδα. Δεν είχαμε το κατασκευτήριο. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει έκθεση. Γιάννη. Αυτό τώρα είναι ποινή, δεν μου συμβεί. Θα σας ερωτήματα. Αυτό είναι ερώτημα προς το Δήμα. Εγώ λέω, κοίταξε να λέω. Σε αυτό εδώ θα διαμορφωθεί. Θα διαμορφωθεί αυτό. Έτσι. Άρα, αφού είπαμε να συμβεί. Τίποτα από αυτό εδώ μέσα. Το εγκρίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνει ψήφιση. Το Δημοτικό Συμβούλιο και συμπλήρωση του. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Είναι αυτό, λέει, αίτηση προς τον Δήμαρχο και πρόεδρο. Να γράψω το καλύτερο και η τάδη αίτηση μέσα. Κατά τι λοιπόν, η αίτηση καταγγελία προς τον ενημέρωση και... Ένα λεπτό και ένα ολοκληρώτα. Πρόεδρε, η αίτηση μελών της ΒΠΑΦΑ. Πρόεδρε, να πω μερικά πράγματα. Αυτή η απόφαση και τα ερωτήματα που μπήκαν από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του ΒΠΑΦΑ να πούν και από ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και επιπλέον να συσταθεί μια επιτροπή να συντάξει ένα ψήφισμα. Όχι, είσαι ο συγγενή Γιάννη μου, ένα ψήφισμα. Φτιάξτε εσύ, φτιάξτε κατά το ψήφισμα να τα γραφεί τα πρακτικά. Αύριο το δίνει εδώ πέρα σε μένα να το γράφει τα πρακτικά. Εγώ δεν έχω ούτε σχέδιο, ούτε εξόδηση. Αξιολογούμε μια επιτροπή για να συντάξει τριμελή. Ωραία. Ήδη μέσα ο Περικλής, ο Κουφουτίου του Περικλή, τον Πρόεδρο και τον κύριο Λόγκο. Το βάλω στην Συμφωνία μετά και το θέμα. Λοιπόν, συμφωνείτε. Τι δεν συμφωνήσω. Καταγγελία κατά του Δημάρχου προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα λεπτό, να σου εξηγήσω. Δεν πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, μετά να γράψω, λοιπόν,
Την μειοψηφία μετά. Παρακάτω, λέμε ναι ή όχι. Και αυτοί που θα μειοψηφίσουν να αιτιολογήσουν το όχι. Ωραία. Τώρα λοιπόν ο κύριος Συμφώτης έχει δικαίωμα να αιτιολογήσει το όχι. Για ποιον λόγο δεν ψηφίζει. Εντάξει. Και δικαίωμα και υποχρέωση. Να αιτιολογήσει. Πάψε ρε, ποιος δεν θέλει δημοκρά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο καταγγελία στον δήμορφο και άλλο δεν θέλω το φίλο παρά. Τότε αποσιάζει δυο πως πρόνοια, δεν σε αποστολεί. Δεν σε αποστολεί, θα ανάξει να πω ότι θέλω και να δάξει, εντάξει. Έχεις δικαιώμα. Η κοινωνία ακούει και πει. Τι να κρύψει, να καταγγελούν δήμορφο, πού να με το φτιάξουν δέρμα. Το φτιάξουν άλλο. Τώρα που στα κλασπάρ τα γουλάφια εκεί, να δεις ή τον δικαιολογείς, να ξέρουμε. Κάτσε να δεις να απαντήσω, να σου πω. Τι να, όχι απαντήσεις, τι να γράψεις. Τι να γράψεις. Πάντα γουλάφια και μετά, μετά απαντήσεις, καθίστε τώρα. Τα κανάλια τα δίνουν πάντως. Έτσι είναι. Του πάρω και εδώ μέσα, και το δήμαρχο πρώτο, του πάρω και όχι εδώ, του πάρω και δήμαρχο. Ας τα πάρω και τα δέντε, λάνε και πάνω. Θα μας δείξω. Και όμως μπορεί να δεν έκανες καμιά φουλαφουσία, που τέλει να είχε την οικονομική πάλι εδώ. Μπορείς το εδώ, αυτή σήμερα. Βάλει και το μάκιο στο καζέρα την πλούτη. Βάλτε του Σταύρου. Όχι, όχι. Αφιλοκλάβτε τα βιλίπτω πέρα. Άντε, παρέσει. Όλοι να παρέσουν. Και στον Αξιτάβρου. Είναι